Ομιλίες στο Λευκό, λοιπόν, νούμερο 2. Είχα πει ότι δεν θα κάνω άλλη ομιλία, γιατί άνοιξαν τα σχολεία και πάντοτε το σχολείο έχει ένα βάρος. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το σχολείο έχει αυτό το βάρος. Πρέπει το σχολείο να έχει βάρος. Η παιδαγωγική, ο παιδαγωγός, ο δάσκαλος, ο εκπαιδευτικός. Τόσα ονόματα του έχουμε δώσει πια. Παιδαγωγός, δάσκαλος, εκπαιδευτικός, νηπιαγωγός. Πρέπει να νιώθει βάρος όταν ανοίξουν τα σχολεία. Πρέπει να νιώθει βάρος όταν βρίσκεται μέσα στο περιβάλλον της τάξης. Είναι άραγε η παιδαγωγική ένα επάγγελμα βαρύ, ένα επάγγελμα που σε βαραίνει, σε κουράζει. Το ερώτημα λοιπόν για σήμερα είναι αυτό. Είναι η παιδαγωγική ένα επάγγελμα που έχει βάρος? Είναι η παιδαγωγική επάγγελμα? Δύσκολα ερωτήματα. Λένε ότι η παιδαγωγική δεν είναι επάγγελμα. Λένε ότι η παιδαγωγική είναι λειτουργήμα. Και έτσι ακριβώς είναι. Η παιδαγωγική είναι λειτουργήμα. Η παιδαγωγική είναι μία πράξη, μία δράση, μία λειτουργία. Λειτουργία με την έννοια της βαθιάς εστίασης σε στοιχεία του ανθρώπου, στην πολυδιάστατη μορφή του, στα στοιχεία του ανθρώπου που ξεπερνούν το εδώ και τώρα της πραγματικότητας. Αυτό είναι η παιδαγωγική. Η παιδαγωγική είναι ένα λειτουργήμα. Η παιδαγωγική είναι το λειτουργήμα της βαθιάς, πολύ βαθιάς επικοινωνίας ή προσπάθειας επικοινωνίας με την ουσία του ανθρώπου. Με την ουσία του ανθρώπου στο βάθος. Αυτό είναι η παιδαγωγική. Η παιδαγωγική δεν είναι επάγγελμα. Η παιδαγωγική είναι μία θεία πράξη. Η θεία πράξη με την έννοια της δημιουργίας. Είναι μία δημιουργική πράξη. Είναι μία πράξη δημιουργίας νέων κόσμων, δημιουργίας νέων δυνατοτήτων, δημιουργίας νέων δρόμων, δρόμων επικοινωνίας, δρόμων αναγνώρισης, δρόμων νέων... με αυτό που λέγεται άνθρωπος. Αυτό είναι η παιδαγωγική. Η παιδαγωγική, ο δάσκαλος, ο νηπιαγωγός, ο εκπαιδευτικός. Ο δάσκαλος στο βάθος του, με την ευρύτερη έννοια. Είναι αυτός ο οποίος σε κάθε δράση του την ώρα της διδασκαλίας ανοίγει ένα καινούργιο μονοπάτι. Ανοίγει ένα καινούργιο μονοπάτι για να επικοινωνήσει με κομμάτια του δικού του του εαυτού. Ο κάθε μαθητής του που έχει μπροστά του είναι ένα κομμάτι δικό του. Είναι ένα κομμάτι δικό του
που πρέπει να δει, να αναγνωρίσει, να το ενσωματώσει και να του δώσει τη δύναμη και την ευκαιρία να αναδειχθεί. Ο δάσκαλος είναι ένα επάγγελμα, ένα λειτουργήμα, όπως είπαμε, που έχει βάρος, έχει το βάρος της ενσωμάτωσης. Αλλιώς δεν είσαι δάσκαλος. Αν είσαι κλειστός, κρυστός, παγωμένος και δεν επιτρέπεις τη διείσδυση του μικρού παιδιού μέσα σου, δεν μπορείς να είσαι δάσκαλος. Αν δεν έχεις τη δύναμη να αντέξεις το βάρος του μικρού παιδιού, δεν μπορείς να είσαι δάσκαλος. Αν δεν έχεις δημιουργήσει τον ελεύθερο χώρο για να μπει το μικρό παιδί να κουρνιάσει, δεν μπορείς να είσαι δάσκαλος. Ο δάσκαλος ανοίγει και ενσωματώνει. Ο δάσκαλος είναι η μήτρα. Ο δάσκαλος είναι μια μήτρα που δίνει τη δυνατότητα στην προσωπικότητα, στην αδημιούργητη προσωπικότητα του παιδιού, να μπορέσει να δυναμώσει και να βγει στο φως σου.